Οφείλω όμως να κάνω έτσι κάποια σχόλια σε σχέση με την πρεμούρα, στο πω έτσι, του κ. Μητσοτάκη, να δημιουργήσει την εικόνα ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι μη κοστολογημένο. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ ότι ήταν αθλειότητα να περιφέρουν ένα ιδιωτικό έγγραφο, Excel που φτιάχτηκε στα γραφεία του Μεγάρου Μαξίμου, και να λένε ότι είναι έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Δεύτερον, θεωρώ ότι αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία να κατανοήσει ο ελληνικός λαός, και αυτός είναι και ο λόγος που ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να δημιουργήσει στρεβλές εντυπώσεις για το κόστος του προγράμματός μας, είναι ότι σχεδόν με παρόμοιο κόστος με αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει στο πρόγραμμά της, εμείς έχουμε τελείως διαφορετικό αποτύπωμα για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Γιατί εμείς έχουμε στόχο να διαλύσουμε αυτόν τον μηχανισμό της εσχροκέρδειας, την παραγωγή των υπερκερδών. Οφείλω λοιπόν να σας πω ότι είναι το πρόγραμμά μας απόλυτα κοστολογημένο, και αν θέλετε μπορώ να σας δώσω και κάποια παραδείγματα. Είπε ο κ. Μητσοτάκης στο debate ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κοστίζει 4 δις. Και αναρωτιέμαι, είναι πρωθυπουργός και λέει ότι κοστίζει 4 δις η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν ο ίδιος ο κ. Σταϊκούρας, ασκώντας κριτική στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη, όπου μίλησα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτερα επιτρεπτά επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κοστολόγησε στο 1,5 δις. Ορίστε, το έγγραφε. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια εσκεμμένη παραπληροφόρηση. Η μείωση λοιπόν του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα κοστίσει 1,5 δις. Η μείωση του φόρου προστέμενης αξίας στα τρόφιμα θα κοστίσει γύρω στο 1,4 δις σε ετήσια βάση. 4 δις όμως ήταν η αύξηση των εσόδων στα δημόσια ταμεία από τη διατήρηση ψηλού ΦΠΑ το 2022. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει εσκεμμένα μία παραπληροφόρηση. Επιπλέον, όταν κανείς κάνει μία αποτίμηση ενός προγράμματος, δεν μπορεί να το κάνει σε βάθος τετραετίας. Όλοι οι προϋπολογισμοί στη Βουλή γίνονται σε ετήσια βάση. Και είναι οξύμορο. Αυτοί που μέσα σε ένα χρόνο δώσανε σχεδόν 50 δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις, να εγκαλούν το ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλει στην τετραετία, λένε, να δώσει 80 δισεκατομμύρια, τετραπλασιάζοντας όμως το κόστος του προγράμματος μας. Εγώ λοιπόν θέλω για άλλη μια φορά να πω ότι η κοστολόγηση είναι εδώ, υπάρχει, είναι γνωστή σε όλους. Θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι το κόστος σε ετήσια βάση είναι γύρω στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σχεδόν το μισό από το κόστος το δημοσιονομικό που είχαν οι επιδοτήσεις για την εσχροκέρδεια του ρεύματος μόνο το 2022. Και θέλω επίσης να αναφέρω ότι το κόστος αυτό είναι απολύτως εύλογο και βιώσιμο, με μία έννοια, διότι ξέρετε κάτι, κάθε πρόγραμμα έχει ένα σκέλος δαπανών, έχει και ένα σκέλος εσόδων όμως. Το 2022 είχαμε μονάχα στις εταιρείες ενέργειας, διήλυσης και εμπορίας αερίου υπερκέρδη 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση αυτό δεν θα ξαναγίνει. Θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη και θα υπάρξει ένας νέος μηχανισμός στην πηγή, ώστε να μην υπάρχουν τα υπερκέρδη αυτά. Και αυτό θα είναι όφελος και το Δημόσιο Ταμείο. Και κλείνω και με κάτι ακόμα που έχει μια αξία. Ανέφερα πριν από λίγες μέρες ότι πέρα από το συμβόλαιο αλλαγής με τα 11 άρθρα, έχουμε έτοιμη και μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να επισπεύσουμε τη δικαιοσύνη, όπως είπα, για να γίνει, να υπογραφεί πριν τη συγκρότηση της Βουλής, με το σχηματισμό κυβέρνησης. Αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου περιέχει 3 άρθρα. Το πρώτο άρθρο είναι η αναστολή των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. 0 το δημοσιονομικό κόστος. Το δεύτερο άρθρο έχει να κάνει με την κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής στα πανεπιστήμια, ώστε τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις φέτος να μπουν 20.000 περισσότερα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 0 το δημοσιονομικό κόστος. Και το τρίτο άρθρο είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, που έχει ένα δημοσιονομικό κόστος από πρώτη εβδόμου που θα εφαρμοστεί μέχρι τέλος του έτους, για τους 6 μήνες, 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός οφείλει να κρίνει και να συγκρίνει. Να περάσουμε στον κύριο Αντωνία Τζολέτο από την Καθημερινή και το Sky και να